Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Όλες αυτές τις μέρες τρέχουν και διαρωτόμαστε όλοι καλύτερα μια ασφαλή τουριστική σεζόν ή ένα ρυψοκίνδυνο Πάσχα. Ας μην μιλάμε όμως όλοι εμείς εκ του ασφαλούς, διότι τον πρώτο λόγο τον έχουν οι αρμόδιοι φορείς, οι εκπρόσωποι του υγειονομικού συστήματος. Και βέβαια, όλοι εσείς διαρωτάστε τι θα γίνει μετά το Πάσχα. Όλα αυτά συζητούνται βέβαια από τις κυβερνήσεις, από τις αρμόδιες επιτροπές στην Αθήνα, στα Τύρανα και ούτω καθεξής. Περισσότερα θα πούμε στο υπόλοιπο μέρος της εκπομπής. Μετά όμως το σποτάκι θα αρχίσουμε να πάρουμε μια γεύση ενημέρωσης. Και όπως πάντα θα αρχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, την ενημέρωσή σας με το θέμα της υγείας. Τι γίνεται με τον εμβολιασμό στα χωριά τα δικά μας, στο Δήμο Δρόπολης, στο Δήμο Πογονίου. Στο Δήμο Δρόπολης, όπως είπαμε, έχουν ξεπεράσει ήδη ο αριθμός των 1.000 εμβολιασμένων, 1.000 κάτοικοι και βάλια από τα χωριά της Δρόπολης. Περίπου το 30-35% των εναπομείναντων κατοίκων έχουν εμβολιαστεί. Και συνεχίζεται ο εμβολιασμός τώρα πλέον, όπως λένε οι αρμόδιοι, πάνω από 55 ετών, πάνω από 50 ετών, κυρίως από αυτοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και βέβαια θα αρχίσει αυτές τις μέρες να πάρουν ορισμένοι και τη δεύτερη δόση. Μερικοί την έχουν πάρει, θα αρχίσει και η δεύτερη δόση και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε διότι έχουν καταλάβει πλέον οι κάτοικοι, έχουν συνειδητοποιήσει ότι χωρίς τον εμβολιασμό αυτή η πανδημία δεν μπορεί να την καταπολεμήσουμε. Και βέβαια μετά από παρέμβαση των δημοτικών αρχών, οι υγειονομικές υπηρεσίες έφτασαν προχθές στο ορεινό Κλισάρι, στο ορεινό Σελιό, στη διοικητική μονάδα Άνω Δρόπολης. Εκεί βέβαια εμβολιάστηκαν οι κάτοικοι και συνεχίζουμε και στα υπόλοιπα χωριά. Ορισμένα πήγε το δημοτικό λεωφορείο, όπου εξυπηρέτησε τους κατοίκους δωρεάν. Τους πήρε από το χωριό, τους μετέφερε στο υγειονομικό κέντρο και τους επανέφερε βέβαια στη γενέτειρά τους, στα χωριά τους. Συνεχίζεται λοιπόν ο εμβολιασμός σε όλα τα χωριά, στο Δήμο Φοινικίων, στο Δήμο Δρόπολης. Ας ελπίσουμε ότι οι αρχές του καλοκαιριού θα μας βρουν σε καλύτερη κατάσταση στον χώρο το δικό μας. Για να παραμείνουμε τώρα τι γίνεται με τα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας, τι γίνεται με τα υγειονομικά μέτρα, τι γίνεται με τα σύνορα. Αποφάσισαν λοιπόν όλες οι αρμόδιες οι κρατικές αρχές, δημοσιεύτηκε προχθές στο Φύλλο Εφημερίδας της Ελλάδας, ότι τα μέτρα διέλευσης από Ελλάδα προς Αλβανία παραμένουν το ίδιο. Μέχρι τις 26 του μήνα, μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, όπως είχαμε, για να φύγεις Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσεις το τεστ, θα πρέπει να κάνεις το PLF, θα πρέπει να κάνεις όλα τα υπόλοιπα διαδικασίες και μετά να πας Ελλάδα. Και με το πλαφόν βέβαια των 450 κάτοικοι μπορεί να περάσουν και πολίτες μπορεί να περάσουν την καβιά. Ενώ στην Αλβανία η αρμόδια επιτροπή, κρατική επιτροπή υγείας, πήρε μια απόφαση ώστε για 15 μέρες μέχρι 3 του Μάη όλοι οι κάτοικοι και οι πολίτες που εισέρχονται από Ελλάδα προς Αλβανία θα πρέπει να παραμένουν 15 μέρες καραντίνα. Βέβαια, αυτή η απόφαση σχολιάστηκε ποικιλόμορφα από τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων εδώ. Οι μεν κυβερνητικοί παράγοντες ισχυρίστηκαν ότι αυτή είναι μια απόφαση τελείως σε τεχνικά επίπεδα και γίνεται λόγος μόνο για την πανδημία. Ενώ η μεν αντιπολίτευση σχολίασε το γεγονός σχετίζοντάς το με τις εκλογές της Κυριακής. Και επειδή τώρα πλέον είμαστε κοντά στην τουριστική σεζόν, επειδή τώρα πλέον έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται η άνοιξη, ο Δήμαρχος Φοινικίων, ο κ. Χριστάκης Κρίτσος, απέστειλε μια επιστολή στον Περιφερειάρχη Πύρου, τον κ. Αλέξανδρο Καχρημάνη, καθώς και στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, Σύμπρεβεζα και στη Θεσπρωτεία, και του ζητάει ούτως ώστε να ανοίξει η διάβαση στο Μαυρομάτι. Η διάβαση στο Μαυρομάτι, η οποία εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου Φοινικίων και όλους τους υπόλοιπους κατοίκους του Αγίου Σαράντα, Δέλβινο, οι οποίοι έρχονται από Ιγουμενίτσα κτλ. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή η διάβαση θα ανοίξει πολύ σύντομα, ούτως ώστε να πάρει ανάσα ο τόπος. Να πάμε τώρα σε εκλογές της Κυριακής και γίνονται όλες τις προετοιμασίες, ούτως ώστε να είναι όλα έτοιμα από την αρμόδια εκλογική ζώνη της περιφέρειας Δρόπολης Υπογονίου, είναι η Επιτροπή αριθμός 82, όπως γνωρίζετε είναι ήδη 37 εκλογικά κέντρα. 9 χωριά από τα 42 χωριά που έχει ο Δήμος Δρόπολης Υπογονίου θα ψηφίσουν σε διπλανά χωριά, σε κοντινά χωριά και είναι και μερικά χωριά βέβαια από τα οποία θα έχουν 3 εκλογικά κέντρα όπως είναι η Δερβιτσάνη και ορισμένα θα έχουν από 2 εκλογικά κέντρα όπως είναι η Καλογορανζή, η Φραστανή, το Ιρουτσάτες και η Βόντριστα. Όμως, περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει τώρα η πρόεδρος της Επιτροπής αριθμός 82, η κυρία Ματίλντα Γκούση. Ας ακούσουμε λοιπόν την κυρία Γκούση, τι θα μας πει σχετικά με αυτό.
Είμαστε στην Επιτροπή της Εκλογικής Ζώνης αριθμός 82, που αντιστοιχεί στο Δήμο Ανδρόπολης Υπογονίου. Και για να έχουμε μια άμεση ενημέρωση όσον αφορά τις προετοιμασίες για τις εκλογές της Κυριακής, έχουμε μαζί μας την Πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Ματίλντα Γκούση. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε μια ενημέρωση σχετικά με τις προετοιμασίες που έχετε ως Επιτροπή. Πόσος είναι ο αριθμός των ψηφοφόρων, πόσα εκλογικά κέντρα έχουμε στο Δήμο Ανδρόπολης Υπογονίου και τι γίνεται σχετικά με τις επόμενες προετοιμασίες. Το ΚΖΖ 82 Δρόπολη έχει γύρω στους 20.000 ψηφοφόρους. Είναι 37 εκλογικά κέντρα. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα σε όλα τα εκλογικά κέντρα που η εκλογική διαδικασία να τελειώσει όπως πρέπει. Ξέρουμε πως η Δρόπολη έχει ένα πολιτισμό και πιστεύουμε όλοι πως θα έχουμε ένα αίσιο τέλος και όλα θα πάνε καλά. Όπως γνωρίζουμε, βάσει του εκλογικού κώδικα, τα χωριά τα οποία έχουν λιγότερους από 300 ψηφοφόρους δεν θα έχουν εκλογικό κέντρο στο χωριό και θα πάνε να ψηφίσουν στα διπλανά χωριά. Ορισμένα όμως χωριά θα έχουν από 3 και από 2 εκλογικά κέντρα. Μπορείτε, κυρία Πρόεδρε, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα χωριά? Ναι, Δερβιτσάνη, Γοραντζή, είναι Γεωργουτσάτες και Μπόντουστα. Και η Φραστανή. Και η Φραστανή. Εσείς με τις επιτροπές τα εκλογικά κέντρα έχουν συγκροτηθεί? Ναι, έχουν τελειώσει όλα. Βάσει στον νόμο, στον εκλογικό νόμο, έχουν τελειώσει όλες οι επιτροπές εκλογικές και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά ως το τέλος. Η συνεργασία μεταξύ σας με τα μέλη της Επιτροπής? Έχουμε μια τέλεια συνεργασία. Η εκπομπή σας εδώ και ένα μήνα περίπου απέστειλε μια έκκληση σε όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων, σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές, ώστε να μας φέρουν το μήνυμα. Το μήνυμά τους εν ώψη των εκλογών της 25ης Απριλίου. Θα αρχίσουμε σήμερα βέβαια με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο είχε μια προεκλογική συγκέντρωση, μια μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στο στάδιο της πόλης Αργυροκάστρου, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού, του κ. Έντι Ράμα. Εκεί βέβαια οι εκπρόσωποι του Σοσιαλιστικού Κόμματος ανέλησαν το πρόγραμμά τους και έκφρασαν την πεποίθησή τους ότι θα είναι οι νικητές των εκλογών της Κυριακής. Όμως, εδώ στην εκπομπή μας ήρθαν τα μηνύματα από τους Έλληνες υποψηφίους βουλευτές του Συνδυασμού του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ας αρχίσουμε πρώτα με το μήνυμα της κυρίας Αρτεμίσας Μάλιου. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε. Φίλες και φίλοι μου, είμαι σήμερα εδώ για να περάσω ένα μήνυμα για όλους μας. Η Δρόπολη είναι το σπίτι μας, το μέλλον για τα παιδιά μας και το δικό μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε για κανένα λόγο κανένα να μας χωρίσει. Η πολιτική είναι ένας λόγος για ανταγωνισμό, για να προχωρήσουμε μπροστά, για το αύριο. Ήμασταν εδώ και θα είμαστε μαζί για όλα τα δύσκολα και όλα τα ωραία. Σας υπόσχομαι, και δεν είναι μόνο για πολιτική, δεν είναι μόνο προεκλογικά, γιατί ήμασταν μαζί κάθε μέρα που πέρασε τα δύο τελευταία χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα. Έχουμε πολλές δουλειές να κάνουμε μπροστά. Την υποστήριξή σας, να ψηφίσετε όλοι το 12 για να μπορέσουμε να έχουμε και άλλα 4 χρόνια για να τελειώσουμε όλα τα ωραία έργα που ξεκινήσαμε. Ο Δήμος Δρόπολης, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, χρειάζεται την υποστήριξη του κάθε Δροπολίτη, γιατί χρειαζόμαστε χρόνο. Μας παλέψανε πολύ. Μας είπανε διάφορα. Είμαστε όμως νέα παιδιά. Η ομάδα μου προχωράει γιατί την πολιτική την έχει μόνο για να εκπληρώσει τα έργα. Για κανέναν άλλο λόγο. Είμαστε νέα παιδιά και ο μόνος λόγος που είμαστε στην πολιτική είναι για να δώσουμε ένα καλύτερο αύριο. Φτάνει πια. Μας έχουν κουράσει, μας έχουν εκμεταλλευτεί και μας έχουν γελάσει. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κοιτάμε στα μάτια και αύριο και να σας δείχνουμε κάθε μέρα στο κάθε χωριό καινούργιες δουλειές. Για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε κάτοικο. Και τώρα ακολουθεί το μήνυμα του υποψήφιου βουλευτή, του κ. Κωνσταγκάρου. Είμαστε στην τελική ευθεία αυτής της προεκλογικής καμπάνιας, στην οποία το χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν μπορούσαμε να είχαμε μαζικές συγκεντρώσεις με τον κόσμο, αλλά εμείς προσπαθήσαμε και περάσαμε το μήνυμα πηγαίνοντας χωριό το χωριό, σπίτι το σπίτι, οικογένεια την οικογένεια, με πολύ προσοχή και υπευθυνότητα, τηρώντας όλους τους κανόνες της πανδημίας. Λάβαμε από τον κόσμο το ευχαριστώ τους
για όλο αυτό το δύσκολο διάστημα όπου η ομάδα μας, το Δημαρχείο και η παράταξή μας ήταν δίπλα στις ευπαθείς ομάδες και στον απλό κοσμάκι. Δέχτηκαν με πολύ ευχαρίστηση το μήνυμά μας και το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα στήριξης και ανάπτυξης για την περιοχή μας, και πήραμε τη σιγουριά ότι για τα επόμενα 4 χρόνια η παράταξή μας θα είναι εδώ, θα κυβερνήσει, θα κάνει καλύτερα έργα για αυτόν τον τόπο και θα έχει τη στήριξη του πάνω δροπολίτη, του κάτω δροπολίτη, του Πογονήσιου. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε μια μεγάλη προεκλογική συνέντευξη στη Δερβιτσάνη με τη συμμετοχή και του Πρόεδρου του ΚΕΑΔΑ, του κ. Βαγγέλη Ντούλια, και βέβαια και άλλων εκπροσώπων του Δημοκρατικού Κόμματος και της Ομόνιας. Και εκεί παραβρέθηκε και ο κ. Τριτανσέου, ο οποίος ηγείται του ψηφοδελτίου του Δημοκρατικού Κόμματος εδώ στην περιφέρεια Γερροκάστρου, και βέβαια μίλησε και χαιρέτησε προεβρισκόμενους ο υποψήφιος βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κ. Κώστας Μπάρκας. Πάμε να ακούσουμε τον κ. Μπάρκα. Εδώ στις 11 του Γενάρη το 1990 οργανώσαμε την Ομόνια, πιστεύοντας στην αλλαγή, πιστεύοντας στην δημοκρατία. Κάναμε πολλά ως Ομόνια. Αναγνωρίσαμε την κοινότητά μας, την έκανα παγκόσμια γνωστή. Ότι ήταν γνωστή, γιατί είμαστε Έλληνες. Αυτή τη στιγμή επιβάλλεται να είμαστε πολύ ενωμένοι, να προχωρήσουμε, γιατί υπάρχει μια κατάσταση σε αυτή τη χώρα, και δυστυχώς το λέω αυτό μετά από 30 χρόνια, η οποία δεν ήταν ούτε πριν το 90. Έχω μια τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει, δεν είναι επιτυχημένη, γιατί έχει πλειοψηφίσει γύρω στα 6-6,5%. Και έχει φτάσει η διοίκηση που είναι για 24 εδώ πέρα στους τελευταίους μήνες, έχει αυξηθεί, έχει πάει στις 280-270, 60-70 άτομα το έχουν πάρει στη δουλειά. Αυτό το παίρνουν μόνο για να τους πάρουν τους ψήφους. Το είπε και ο πρόεδρος του Ευαγγέλης, ότι εγώ θα κάνω έκκληση σε όλα αυτά τα παιδιά που πήγανε και όποιοι πήγανε, ότι έχουν και πολλούς άλλους που δεν είναι εδώ και πληρώνονται. Είναι Θεσσαλονίκη, είναι Αθήνα, είναι Γιάννα και πληρώνονται. Ο τόπος, ο χώρος ο δικός μας έχει ανάγκη για επενδύσεις, για να επιστρέψει τα παιδιά τα δικά μας που είναι στην ζημιά. Τα παιδιά που σκούδαξαν έξω πρέπει να επιστρέψουν στον χώρο για να δώσουν ζωή στον χώρο μας. Λυπούμε που βλέπω, ειδικά από τα 8-9 χρόνια τα τελευταία, που βλέπουμε τα πετά που έχουν ρίξει τα παιδιά τα δικά μας, εσείς ως συνταξιούχοι, που δυστυχώς ταλαιπωρήσετε μερικοί τώρα για τις συντάξεις. Μιλούσαμε το Βαγγέλη και εμείς σας ενωμένοι θα σηκώσουμε τη φωνή, κάθε συνταξιούχος εδώ να παίρνει πάνω από 200-250, χωρίς αυτές τις ταλαιπωρίες. Πέρα χαρτί απέδω την πέρυσι εκεί πέρα. Γιατί έχει ανάγκη ο τόπος να μείνει ζωντανός. Και πρέπει εσείς και τα παιδιά σας που είχατε κάνει όλοι που χρησιμοποιήσετε, πέρα έκανε στα πετά. Έχει μερημάγκες, εμείς πρέπει να επιστρέψουμε την εμπιστοσύνη στο χώρο. Διάβαζα ένα φυλάδιο που κυκλοφόρησε τελευταίος εδώ και βλέπω μια ομάδα εκεί ενωμένη, βλέπω μόνο χιλές του Σοσιαλίστου Κόμματος και να γράφουν εκεί πέρα για επενδύσεις που έχουν κάνει. Λυπούμε πάρα πολύ. Τα 8 χρόνια δεν έχει γίνει καμιά επένδυση. Αν έχουν γίνει επενδύσεις στον χώρο, όχι πως έχουν λύσει όλα τα προβλήματα. Πέραμε την Δερβιτσάνη. Ο λάθος της Δερβιτσάνης που πάνε πέρα στο κινητήριο. Τον έκανε ο Σπύρος. Τα γίνοντανε. Όχι. Άλλα πράγματα εδώ πέρα τα έκανε. Σιγουραντζή. Αν έχει πάρει ο Βαγγέλης, τα γίνονταν ο δρόμος. Πάνω στην πάνω δρόμο. Το νερό έχει βελτιωθεί. Βέβαια δεν έχει λυθεί το πρόβλημα του νερού, αλλά έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτές τις επενδύσεις έχω κάνει όταν έτυχαμε να είμαστε. Μας είχατε εμπιστευτεί εσείς. Εμένα και τον Σπύρο που ήμασταν υπουργοί, έκαναν ό,τι μπόρεσαν. Έχει ανάγκη ο τόπος σίγουρα πολύ περισσότερα. Τα παιδιά τα δικά μας που δουλεύουν στη γεωργία να έχουν μια επιδότηση. Τα παιδιά που έχουν επιστρέψει, οι άλλοι που έχουν γελάδια, πρόβατα. Εμείς μπορεί να κερδίσουμε και από τα διασυνοριακά προγράμματα.
Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και το Σοσιαλιστικό Κίνημα Ενσωμάτωσης, το ΛΣΗ, το οποίο είχε και αυτό την προεκλογική του συνένρωση στο Αργυρόκαστρο, στον Οβυρό, που παρευρέθηκε η πρόεδρος του κόμματος, η κυρία Μόνικα Κρεμάδη, και βέβαια ο κύριος Βαγγέλης Στάβος, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής του συνδυασμού του, αυτού του κόμματος για την περιφέρεια Αργυρόκαστρου, τόνισε ότι το κόμμα του θα επαναφέρει τις περιφερειακές διευθύνσεις στην Αργυρόκαστρο και βέβαια ισχυρίστηκε ότι όταν αυτός θα είναι στην κυβέρνηση θα έχει κάθε οικογένεια από έναν εκπρόσωπο στη δουλειά. Ας δούμε λοιπόν και ας πάρουμε μία γεύση από την προεκλογική συνένρωση αυτού του κόμματος των Όπειρων. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Πριν λοιπόν πάμε στο θέμα της βραδιάς, το οποίο σχετίζεται με την Άνω Δρόπολη, ας πάρουμε μια γεύση με ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στη Δρόπολη, «Δρόπολη Αρχοντισά μου». Είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάει ο Αλέξανδρος Κώστας με κλαρίνο του Φώτη Μητσούλη και βέβαια η στίχη είναι από την Κατερίνα Πουλή Καραντζά. Δείτε το τραγούδι. Με βέβαια με εικόνες και πλάνα τα οποία τα έχουν τραβήξει οι τεχνικοί της δημόσιας τηλεόρασης Αργυρόκαστρου και βέβαια ας τα ακούσουμε, ας νοσταλγούμε και μην ξεχνάτε. Ειδικά αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στα ξενιτεμένα παιδιά της Δρόπολης και του Παγωνίου. Πικρά με πλακώνει, γιατί βρίσκομαι στα ξένα κι όλο σκέφτομαι εσένα. Καρδιά μου, είσαι πάντα στην καρδιά μου, Δρόπολη αρχοντίσα μου. Πονάω στην εικόνα σου,
μέσα μου, είσαι πάντα στην καρδιά μου, είσαι πάντα στην καρδιά μου, βρω πολύ αραχοντήσα μου. Μια άσπρη μέρα τα χωριά σου θα γεμίζουν, μια τα και χάρες θα αντίζουν. Είσαι πάντα στην καρδιά μου, είσαι πάντα στην καρδιά μου, βρω πολύ αραχοντήσα μου. Πάμε τώρα στο θέμα της βραδιάς. Είναι ή δεν είναι η Ανδρόπολη εργοτάξιο? Γι' αυτό και για άλλα προβλήματα, για την υποδομή στην Ανδρόπολη, θα μας μιλήσει σήμερα στην εκπομπή μας ο αντιδήμαρχος του Δήμου Δρόπολης Υπογονίου, ο κύριος Παναγιώτης Λούλους. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συζητήσαμε με τον κύριο Λούλου. Για να μάθουμε λοιπόν για την κατάσταση στη Διοικητική Μονάδα Ανδρόπολης, σήμερα έχουμε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Δρόπολης Υπογονίου, τον κύριο Παναγιώτη Λούλιο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είμαστε καλά και καλές δουλειές. Καταρχήν, αναλάβατε το Δήμο Δρόπολης Υπογονίου ως Δημοτική Αρχή πριν 21 μήνες. Θα θέλαμε αρχικά να μας κάνετε μια περίληψη της κατάστασης που υπήρχε στην Ανδρόπολη μέχρι την 1η του Αυγούστου του 2019 που ορκίστηκε ο νέος δήμαρχος, ο κ. Δημήτρης Τόλης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα χωριά μας στο Δήμο Δρόπολης και Υπογονίου είναι γνωστά. Είναι τα προβλήματα υποδομής, είτε αυτά είναι οδική, είτε στα υδραγωγεία, προβλήματα με την αντιμετώπιση που είχαμε ως αναφορά για τα σκουπίδια, τα οποία αντιμετωπίστηκαν από την πρώτη στιγμή πολύ σοβαρά από τη νέα διοίκηση. Να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε το τέλειο, αλλά κάναμε μερικές μελλοντικά έργα τα οποία αλλάξανε την πνοή στο Δήμο. Παραδείγματος χάρη, έγινε όχι μόνο στην Πάνω Δρόπολη, αλλά που μιλάμε για την Πάνω Δρόπολη πρακτικά, η γέφυρα του Λόγου, η οποία είχε χρόνια, η οποία είχε πέσει. Είναι γύρω στα 170 εκατομμύρια λεκτά, τα οποία είναι από το προπολογισμό του Δήμου. Γίνεται και ολοκληρώνεται ένα έργο πνοής για την Πάνω Δρόπολη, το περιφερειακό υδραγωγείο του Σελιού, το οποίο είχε μια ζωή που έπαιρνε νερό, εμείς που το ξέραμε, ήταν όξο κάθε στάνταρτ. Είναι μια μεγάλη επένδυση, την οποία εγώ την είχα όνειρο χρόνια και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και μιλάμε για τη μεγαλύτερη επένδυση που είχε γίνει στην Πάνω Δρόπολη, 143 εκατομμύρια λεκτά από τον προπολογισμό του κράτους. Πράγμα το οποίο δείχνει και την ικανότητα του Δήμαρχου να διαπραγματευτεί με μελέτες για
να πάρει κονδύλια, αλλά και τη θέληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του Δήμου μας. Το γεγονός ότι δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για τα υδραγωγεία και ήδη είναι σε φάση να ολοκληρωθεί η μελέτη και ο διαγωνισμός για εσωτερικά δίχτυα για 12 χωριά της κάτω Ντρόπολης μέχρι και το Γεργουτσάτι, δείχνει ότι είχε πάρθει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα του πόσιμου νερού, ειδικά στην κάτω Ντρόπολη, η οποία και έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και η ολοκλήρωση του υδραγωγείου του Μάντσιπα είναι γι' αυτό μια καλή αρχή για την αντιμετώπιση αυτού του προβλημάτου. Αναφερθήκατε αρχικά για τη γέφυρα του Λόγκου, η οποία είχε 2-3 χρόνια που έχει πέσει, και μόλις αναλάβατε τη διοίκηση του Δήμου, υπήρχε σχετική μελέτη πάνω σε αυτό? Όχι, δεν υπήρχε. Ήδη ήταν εγγύηση του νέου Δημάρχου. Εγώ την ήβλεπα με δυσπιστία, γιατί ήξερα τις δυσκολίες και πού θα βρισκόταν αυτά τα κονδύλια. Όμως και η μελέτη έγινε και ολοκληρώθηκε αυτό το έργο, το οποίο έδωσε ζωή σε δύο χωριά τα οποία ήταν αποκομμένα από τον υπόλοιπο χώρο, Λόγκου Κοσοβίτσα. Για τη συγκεκριμένη γέφυρα υπάρχουν επικρίσεις και κατακρίσεις από μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι λένε ότι είναι υπερκοστολογημένη. Έχετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Ο κάθε αρμόδιος μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αν έχουν τεκμήρια, να πάνε στις αρμόδιες αρχές να τα καταγγείλουν. Είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Όσον αφορά το υδραγωγείο που γίνεται για τα χωριά της Ανδρόπολης, χρονοδιάγραμμα υπάρχει, πότε θα ολοκληρωθεί? Πιστεύαμε ότι τέλος καλοκαιριού θα είναι ολοκληρωμένο. Μπορεί και γρηγορότερα με τους ρυθμούς που δουλεύει ήδη σε μερικά χωριά, στο Λυκομήλι, παραδείγματος χάρη, χτες έγινε η δοκιμή να πάει το νερό. Άρα πολύ γρήγορα θα ολοκληρωθεί. Πράγμα το οποίο, εκτός ότι θα πάρουν περισσότερο νερό και πιο ποιοτικό νερό, γιατί θα είναι το δίκτυο ολοκληρωμένο. Ταυτόχρονα, ξεκόβοντας από το περιφερειακό υδραγωγείο του Κλησιαριού, το Λυκομήλι, είναι 3 λίτρα το δευτερόλεπτο, που θα πάρουν και τα άλλα χωριά παραπάνω. Άρα είναι ένα έργο το οποίο θα το νιώσουν πάρα πολλά χωριά στη Μανώδροπολη. Όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα τα οποία έχουν γίνει στην Ανδρόπολη με τη συμμετοχή και του Δημαρχείου, διότι όπως μας είπε και ο διαχειριστής Κατωδρόπολης, ο κ. Χαραντζάς, γίνεται μια συνεργασία μεταξύ των κατοίκων των χωριών, των προέδρων των χωριών, της Δημοτικής Αρχής και τη συνδρομή των επιχειρηματιών όσον αφορά έργα υποδομής μικρής εμβέλειας, αλλά είναι πολύ μεγάλης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες στα χωριά. Έχετε να πείτε κάτι? Βεβαίως, ήδη έγιναν σε μερικά χωριά τσιμεντόστρωση σε μερικούς δρόμους. Αυτό που εγώ ήδη το είδα χτες και το χάρηκα είναι η τσιμεντόστρωση 1 χιλιόμετρο στο χωριό Κρά, το οποίο όλοι και οι κάτοικοι που ανταμώσανταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, αλλά και εμείς ένιωσαμε μια ευχαρίστηση. Αυτό δείχνει και την επιχειρηματική πνοή που έχει ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι από αυτό το χώρο. Γιατί δεν είναι και εύκολο να συνεργαστείς με άλλους επιχειρηματίες. Ήδη και θα συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Τη βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ καρποφόρα και θα συνεχίσουμε για μικρές δουλειές σε όλα τα χωριά του Δήμου. Αυτό που θα χρειαστεί. Όσον αφορά τη σημεντόστρωση που αναφέρατε σε ορισμένα χωριά, Πέπε, Λιβούδη, υπάρχουν και τα έργα τα οποία είναι ιδιοκτησία του Δημαρχείου, όπως είναι η αιστεία πολιτισμού του Κρυονέ. Αυτό έγινε με τον προπολογισμό του Δήμου γύρω στα 1 εκατομμύριο λεκ. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι ιστορικό για το χωριό, αυτό ήταν το σχολείο και όλο, οι οποίοι δεν είχαν μια αίθουσα που να μαζεύονταν, έγινε και έγινε πάρα πολύ καλό. Πάνω σε αυτή τη βάση υπάρχει το σκεπτικό της Δημοτικής Αρχής για να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια με τα δημόσια κτίρια και στα άλλα τα χωριά? Βεβαίως. Ήδη ξεκινήσαμε και με τη συνδρομή του Προέδρου του Κλησιαριού για την αναχαίνιση του Μήλου,
ο οποίος θα δώσει μια πνοή στον χώρο για τουριστικούς λόγους, θα το ολοκληρωθεί. Ήδη σκεφτόμαστε και διάφορα σχολεία, όπως το σχολείο του των Βρυσερών, το σχολείο του ιστορικού της Σωτήρας πριν από το 1936, τα οποία θέλουν μια μικρό επεμβάσεις για να συντηρηθούν, τα οποία θα τα έχουμε στην προσοχή του Δήμου και πιστεύω θα ολοκληρωθούν, δεν θα τα αφήσουμε να καταρρεύσουν. Υπάρχουν, τουλάχιστον με τις επαφές που έχω και εγώ ίδιος, αλλά και από ό,τι γνωρίζω, σχετικά με την κατάσταση στον δρόμο το Λυκομήλι που οδεύει και προς το Πλησάρι και προς το Σελό. Υπάρχει κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο αναφορά και κάποιο ενδιαφέρον από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με αυτό? Ήδη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζομαι και θέλει μια μεγάλη επένδυση, η οποία μπορεί να γίνει μόνο με κρατικά κονδύλια. Ήδη είχαμε ξεκινήσει τη μελέτη, θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη, θα την παρουσιάσουμε στα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά σε ένα μπασέν που λέγεται, το οποίο ασχολείται με τα ποταμούς, με τους παραπόταμους, με τα λάκους για να επενδύσει. Πιστεύουμε ότι έχουμε τη εγγύηση ότι θα ολοκληρωθεί, γιατί αν δεν βαρθεί χέρι, εκεί θα αποκοπούν τα χωριά και θα έχουμε μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσο γρηγορότερο πρέπει να... Οι κλεισαρίτες, οι σελιώτες και οι λυκομιλιώτες θέλουν, πιστεύω, για ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη μελέτη, η οποία είναι και αρμόδιοτα του Δημαρχείου. Θα είναι ολοκληρωμένη. Η μελέτη θα είναι ολοκληρωμένη πολύ σύντομα. Πολύ ευχαριστώ, ναι, αυτό, και ελπίζουμε να βρεθούν για τα κατάλληλα κονδύλια, διότι οι κάτοικοι εκεί έχουν πραγματικό πρόβλημα. Όλοι το ευχόμαστε, αλλά θέλει και λίγο τρέξιμο. Στις 21 μήνες που είσαστε στη διοίκηση του Δήμου Ακρόπολης και Υπογονίου, 14 μήνες περίπου ήταν η εποχή της πανδημίας. Ποια είναι η συνδρομή του Δήμου Ακρόπολης και Υπογονίου στον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας και σχετικά με την αντιμετώπιση των κατοίκων, διότι όπως γνωρίζουμε στο Δήμο το δικό μας, κυρίως πάνω χωρία της Ανδρόπολης, η ηλικία είναι παρήλικες και έχουν ανάγκη για βοήθεια. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο. Και αυτό που διαπιστώνουμε και τις επαφές που έχουμε με τους κατοίκους στο χωριό, δεν είναι απλά ότι πήγαμε κάτι τροφίματα και αυτά ήταν, εντάξει, ωραία, ήταν και καλά, ήταν και όλοι ένιωσαν καλά και το Δήμο δίπλα, αλλά το γεγονός ότι έγινε μια γέφυρα για μέσω Ιαννίνων για να πάρουν όλοι οι περίλικες τα φάρμακά τους ήταν κάτι πάρα πολύ καλό που έγινε, το οποίο το αναγνωρίζουν ο κάθε κάτοικος της Δρόπολης και Υπογονίου. Πράγμα το οποίο συνεχίζει και ακόμα σήμερα, γιατί ήδη τα σύνορα δεν είναι ανοιχτά. Δεν πόμεινε κανένας χωρίς να πάρει τα φάρμακά του. Ήταν κάτι πάρα πολύ καλό που έγινε. Και αυτό ήταν μια οργάνωση που έκανε ο Δήμος μαζί με την αδερφότητα των Δροπολιτών στα Ιωάννα και με τους διαχειριστές Δρόπολης και Υπογονίου. Σε αυτά τα δύο τα προγράμματα τα οποία συμμετείχε ο Δήμος Δρόπολης και Υπογονίου, που ήταν η διανομή των φαρμάκων και ήταν και το δίπλα στον πολίτη, που ήταν προσφέρατε τρόφιμα και υγειονομικά υλικά. Υπάρχει συνδρομή και άλλων φορέων στον χώρο το δικό μας, ενώ οικονομικοί παράγοντες. Και βεβαίως. Και οικονομικοί παράγοντες και το προξενείο Αργύρο Κάστρο και η Εστία και διάφοροι άλλοι οργανισμοί, όλοι από τη σκοπιά τους κάτι προσφέρανε. Σε συνεργασία βεβαίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, διανομή όλων αυτών, έγινε μια καλή δουλειά. Και πάλι θέλω να πω ότι δεν είναι ότι ο Δροπολίτης είχε όλη την ανάγκη για ένα δέμα τροφίμων. Αλλά για τα φάρμακα είχαν ανάγκη όλοι και έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Και κυρίως για την ανθρώπινη συμπαράσταση, βέβαια, διότι ήταν δύσκολες στιγμές. Βέβαιως. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και την Ανάσταση εν ώψη του Πάσχα. Οι παρήλικες που είναι στα χωριά τα δικά μας θα μπορέσουν να πάνε στα παιδιά τους στην Ελλάδα ή τα παιδιά τα δικά μας τα οποία στην Ελλάδα μπορούν να έρθουν για Πάσχα στο χωριό, από ό,τι γνωρίζετε διοικητικά, ενώ πέραν της ενημέρωσης που έχουν οι κάτοικοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κανένας δεν ξέρει το πώς θα συνεχιστεί η πανδημία και τι προβλήματα θα υπάρχουν στα σύνορα. Αυτή τη στιγμή λόγω και
Μια εβδομάδα πριν το Πάσχα είναι και εκλογές. Και εμείς από πλευρά μας σε κανέναν δεν είπαμε να έρθει χωρίς να αγγιθούμε ότι την αύριο θα πάει ο άλλος να μην χάσει τη δουλειά του, γιατί ξέρουμε σε τι καιρούς περνάμε. Μόσο γνωρίζω εγώ θα σε βγουν και τα δύο. Και πολλά παιδιά δικά μας θα έρθουν για Πάσχα και πολλοί από τους δικούς μας εδώ θα πάνε να γιορτάσουν με τα παιδιά τους. Αλλά λόγω παράδοσης οι περισσότεροι θα έρθουν κοντά στα χωριά. Λόγω ότι έχουν και πάρα πολύ καιρό να έρθουν στα χωριά τους και όλοι πονάνε, δεν αμφιβάλλομαι ότι πονάνε για το χωριό τους. Από την εμπειρία που έχετε στα δρόμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πιστεύετε ότι μια καλή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τις αδερφότητες, εν Ελλάδα οι αδερφότητες των χωριών μας και τους εκπροσώπους, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα? Ήδη έχει αποτελέσματα, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα αν δεν πολιτικοποιηθούν τα προβλήματα. Δυστυχώς, για πράγματα τα οποία πρέπει να είμαι στο ενωμένοι, δεν είμαι στο ενωμένοι. Πάνω με την πολιτική στη μέση, πράγμα το οποίο μας κάνει σημεία. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για κάθε συνεργασία, για το καλό του τόπου, για το καλό των ανθρώπων μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε τώρα με στιγμιότυπα από την αναβίωση ενός παραδοσιακού γάμου στον τόπο μας. Το δοκίμασαν πολλοί, προσπαθήσανε πολλοί, θα προσπαθήσουν και πολλοί άλλοι στο μέλλον. Όμως μια προσπάθεια έκανε ο Σύλλογος Χάωνες το 2013. Ας δούμε λοιπόν στιγμιότυπα από την αναβίωση του παραδοσιακού γάμου στο χώρο το δικό μας, το οποίο ανέβασε στη σκηνή η Ομοσπονδία και ο Σύλλογος Χάωνες. Πάμε. Ευθύσε με μωρά μάνα το ράζο κινήμα μου. Πότε έγιναν τα προξενιάκια, δεν πήρα εγώ χαμπάρ, η καλύτερη προξενήτρα του χωριού? Δεν ήταν προξενιό, έρωτας ήταν, έρωτας κρυφός. Ει κυράδες, τι κάθεστε μωρά, δεν ακούσατε, γάμο τρανό έχουμε. Τα ακούσαμε Μέλπον, τα ακούσαμε, δεν είμαστε και κουφές. Στο χωριό μας θα γίνει γάμος, γάμος τρανός. Δεν λες, θα είναι καλυσμένο όλο το χωριό. Μόνο. Το καλό γάμο με μάνα, τίποτα άλλο να δεν κάνει. Και θα το βάλεις κατάκαρδα. Λάχρισε και Παναγιά με, το μόνο γεννήσω με, το μόνο γεννήσω. Σε τούτο που ζει μόνο με να δω κι στην ευχή σου, να δω κι στην ευχή σου. Σε τούτο που ζει μόνο με να δεν τα έμαθες? Όχι βρε, δεν τα έμαθα. Ο Κότσας και ο Θωμάς παντρεύουνε τα παιδιά του. Αργύρο ξηράφι και μαλαματένιο. Αργύρο ξηράφι και μαλαματένιο. Τράβα γαλί γαλί στου γαμπρού το κεφάλι. Λόλα τα
μπροστά σου κι όλα λαλώσαν και λέγαν χαρά στην ομορφιά σου. Να ζήσουν, να ζήσουν. Ωραία, κλαρίνο, ρε! Yeah.
εμείς θα σε παρούμε. Εμείς θα σε παρούμε. Με παντρεύει ο πατέρας, με στάλιο δεν ερχόμε. Με στάλιο δεν ερχόμε. Και στον ήλο ήρθε η ώρα για να φύγω. Και μέχρι να ολοκληρώσει το 60 λεπτό της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε λίγο ένα ξεφάντωμα υπηρώτικο με κλαρίνα, βιολιά, τραγούδια και χορό.
καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται την Κυριακή 1:30. Βέβαια, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, να ευχηθώ καλό βόλι στους κατοίκους, στους πολίτες, ψηφοφόρους, επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές. Όσο για εσάς, όσο για όλους εμάς, το κεφάλι ψηλά. Ανάσα, δροσιά και η ελπίδα έρχεται. Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Καλύτερες μέρες θα έχουμε. Γεια σας.